Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όλοι, σχεδόν όλοι, συζητάνε για το ότι όντως χρειάζεται μεγαλύτερη ενότητα. Αλλά όπως και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η σημερινή συζήτηση κατέδειξε πόσο διχασμένοι είμαστε όσον αφορά το ζήτημα της Ελλάδας. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς το λόγο θα πρέπει να επιστρέψουμε σε κάποιες βασικές κοινές αρχές. Κοινές αρχές που μας έχουν συνοδεύσει εδώ και πάρα πολλούς αιώνες. Πρώτον, στα πλαίσια της κρίσης αυτής οφείλουμε να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Δεύτερον, η ηθικότητα, η δεοντολογία επιβάλλει την αποπληρωμή των δανείων που έχουμε απέναντι σε άλλους. Οι πιστωτές δεν θα πρέπει να θεωρούνται κακοί και ανήθικοι, ενώ οι δανειολήπτες είναι τα αθώα θύματα. Τρίτον, νομίζω ότι είναι απλώς αδύνατον να συνεχίσουμε να δαπανούμε για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία κερδίζουμε ως έσοδα. Αυτή είναι η πηγή της κρίσης στην Ελλάδα, όχι το κοινό μας νόμισμα. Τέταρτον, θα πρέπει να ζητούμε βοήθεια από τους φίλους μας και όχι από τους εχθρούς μας. Ιδίως όταν αυτοί δεν μπορούν καν να σας βοηθήσουν. Και τέλος, αν πράγματι θέλετε να βοηθήσετε τους φίλους σας, τότε μην τους ταπεινώνετε. Σήμερα χρειαζόμαστε λοιπόν ενότητα, όχι επειδή είναι απλώς μια ωραία ιδέα, αλλά επειδή η ενότητα είναι απαραίτητη προκειμένου να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες σαφείς αποφάσεις. Και ξέρετε ότι χωρίς ενότητα για την Ελλάδα, μέσα σε 4 μέρες θα ξυπνήσουμε σε μια εντελώς διαφορετική Ευρώπη. Πραγματικά είναι η τελευταία έκκληση, αφύπνιση που γίνεται αυτή τη στιγμή και για εμάς και για την Ελλάδα. Η τελευταία μας ευκαιρία. Σας υπενθυμίζω λοιπόν ότι η διαδικασία αυτή της τελευταίας ευκαιρίας ήδη έχει ξεκινήσει. Ο πρόεδρος Ντάιζελμπλουμ, ενώ εμείς συζητούσαμε εδώ πέρα, έλαβε το επίσημο αίτημα της Ελλάδας για το πρόγραμμα ESM, το οποίο αποφασίσαμε χθες. Ελπίζω λοιπόν ότι αυτό είναι ένας θετικός ιονός για αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Τούσκ.